Της ταινίας, μια πρεμιέρα γεμάτη λάμψη, γεμάτη ταλέντο και άλλες τέτοιες λέξεις. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ιουλίας της Ριζοπούλου. Την πρεμιέρα του DVD Πηδάν είχα την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν χθες στον κινηματογράφο Παλά στο Σύνταγμα. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Δημήτρη Σιρινάκη με πρωταγωνιστή το γιατρό, το Ζαφύρι, το Δημήτρη και πολλούς guest stars. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε πλήθος καλλιτεχνών αλλά και άνθρωποι από το χώρο της τηλεόρασης. Συγκινητική και ανατρεπτική, διεισδυτική και επίκαιρη, η ταινία μεγάλου μήκους του Δημήτρη Σιρινάκη με τίτλο Πηδάν μάγεψε τους παρευρισκόμενους. Με φόντο μια πισίνα, το Πηδάν παρακολουθεί την σεξουαλική ιστορία πολλών νέων ανθρώπων από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες σε 32 διαφορετικές τάσεις που καθορίζονται από ένα τυχαίο γεγονός. Διάβασα το σενάριο και κάτι μου έκανε, ξέρεις, έλαμψε πολύ. Και ήταν κάποιες σκηνές δηλαδή που με εγωίτευσαν πάρα πολύ. Χθες βράδυ, 300 φίλοι του πορνό παρακολούθησαν το Πηδάν στην επίσημη πρεμιέρα μαζί με τους συντελεστές της ταινίας. Πρέπει να το έχει κάνει με πάρα πολύ αγάπη. Ζήλεψε γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη θέση του. Μ' αρέσουν πάντα οι δουλειές του, μ' αρέσει η ατμόσφαιρα που έχει σε όλα του τα έργα και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ωραία και αυτή η ταινία. Κάνω την άλλη γυναίκα. Δεν θα πω πολλά, θα πω ότι είναι ένας ρόλος λίγο περίεργος. Είναι μικρή παρουσία μου στην ταινία, ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μίλησε με ενθουσιασμό για τον Δημήτρη το Σιρινάκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τροφοδοτεί μονίμως τον κόσμο με ένα πραγματικό θέαμα, με αξιώσεις. Στο Πηδάν βλέπουμε και δύο γνώριμους κινηματογραφικούς χαρακτήρες από το παρελθόν, τον Κώστα Γκουσγούνη και την Τίνα Σπάθη. Και συγκινήθηκα και προβληματίστηκα και την ευχαριστήθηκα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, διαφορετική προσέγγιση, διληματική προσέγγιση. Η ταινία θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε DVD.